Η εφημερία χθες έκλεισε με πίεση στα δύο νοσοκομεία, κυρίως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου που εφημέρευε, και αυτή τη στιγμή έχουμε 100 συμπολίτες μας που νοσηλεύονται στις κλινικές COVID, 26 στις μονάδες εντατικής θεραπείας και αντίστοιχα στον Άγιο Ανδρέα 84 ασθενείς στις κλινικές COVID και 9 ασθενείς στις κλινικές ΜΕΘ. Απευθύνω έκκληση για μία ακόμη φορά σε όλο τον κόσμο όσο μπορεί να συγκρατηθεί, να τηρήσει αυτά που πρέπει ως απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με όσα λένε οι επιστήμονες, και νομίζω ότι σε λίγο διάστημα ακόμη, με την προώθηση και την ένταση που θα έχει και ο εμβολιασμός, θα καταφέρουμε να νιώσουμε την ελευθερία που επιθυμούμε όλοι μαζί. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο για τα κορονοπάρτητα υπαίθρια, κύριε Καρβελή, γιατί έχει αρχίσει ανησυχία και έχει αρχίσει και η διασπορά που φαίνεται και από τα rapid test τα οποία γίνονται. Πράγματι, τα νούμερα είναι άσχημα για την περιοχή μας. Δεν μπορώ να πω ότι ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει επιπέδωση της κατάστασης. Υπάρχει συνεχής αύξηση των κρουσμάτων και θα έλεγα ότι βιώνουμε μετά από 10 περίπου μέρες, 10-11 μέρες από το τριήμερο της αποκριάς, αυτά τα οποία είχαν προβλεφθεί, αυτά τα οποία λέγαμε τόσο καιρό, αυτά που λέγαμε ότι πρέπει να προσεχθούν από όλους τους συμπολίτες μας. Η κατάσταση όμως συνεχίζεται. Η κατάσταση συνεχίζεται. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή με τη βοήθεια και τη συμβολή όλων των συμπολιτών που θα αρχίσουν όσο το δυνατόν, όπως είπα, περισσότερο στα απαιτούμενα μέτρα, αυτή η κατάσταση θα σταματήσει να έχει ανωδική πορεία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος. Πιέζονται πάρα πολύ τα νοσηλευτικά μας ιδρύματα, δηλαδή τέτοιος αριθμός νοσηλευωμένων στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, για παράδειγμα, δεν είχαμε ποτέ. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε ήδη στο τέλος, γιατί θα αυξάνονται μέρα με τη μέρα τα εμβόλια, συνεπώς θα υπάρξει επιτέλους κάποιο έστω στοιχειώδες τείχος ανοσίας, και νομίζω ότι θα κάνουμε, με την υπομονή που έχουμε, θα ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο.